Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές, αφού αυτό είναι το τραγικό φινάλε και βρίσκει τον Τιμούρ και την Μπαχάρ να χαροπαλεύουν στο χειρουργείο. Ο κίνδυνος για την υγεία της Μπαχάρ έχει πια επιστρέψει, και ο θάνατος για εκείνη είναι μια ανάσα μακριά της. Το τέλος της φαίνεται να πλησιάζει, αλλά ο Τιμούρ αποφασίζει έστω και την ίστατη στιγμή να δείξει την αγάπη του για την ενδιαστάση γυναίκα του. Έτσι αποφασίζει να γίνει δότης ακόμα και με κίνδυνο της ζωής του. Η υγεία της Μπαχάρ βρίσκεται πια σε τελικό στάδιο, και άμεσα χρειάζεται ξανά μεταμόσχευση. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα καθώς το προηγούμενο μόσχευμα το απέρριψε ο οργανισμός της. Στο μεταξύ τα πράγματα με τον Τιμούρ όχι μόνο δεν πάνε καλά, αλλά οι δύο τους βρίσκονται μέσω διαμάχης για την περιουσία εν όψη του διαζυγίου τους. Μια πιαστική στιγμή φέρνει λιποθυμία στην Μπαχάρ, μεταφέρεται στο νοσοκομείο και εκεί γίνονται γνωστά τα μαντάτα. Ο Ευρέν γνωρίζει την σοβαρότητα της κατάστασης και η Μπαχάρ είναι σε απόγνωση κυρίως για τα παιδιά της και φροντίζει μέσω της δικηγόρου της να εξασφαλίσει το μέλλον τους. Την ίδια ώρα πάνω σε ένα καυγά του ο Ευρέν αποκαλύπτει στον Τιμούρ ότι η Μπαχάρ πεθαίνει. Εκείνος συγκλονίζεται και προτίθεται να γίνει δότης. Η Μπαχάρ αρνείται καθώς δεν τον εμπιστεύεται, ήδη μια φορά με σκότωσες του λέει. Όλοι ακόμα και το προσωπικό του νοσοκομείου βρίσκονται στο πλευρό της Μπαχάρ που συγκινείται από την αγάπη που παίρνει. Ο Τιμούρ προσπαθεί να κάνει τους πάντες να πείσουν την Μπαχάρ να δεχτεί το μόσχευμα του, αλλά κανείς δεν τον εμπιστεύεται καθώς την πρώτη φορά την άφησε στο χειρουργείο και αρνήθηκε να την βοηθήσει. Το βράδυ ο Τιμούρ πάει μεθυσμένος στο σπίτι και κάνει καντάδα στην Μπαχάρ. Λίγο αργότερα φτάνει εκεί η Ουμάη σε έξαλλη κατάσταση και άρχισε να σπάει το αμάξι του πατέρα της, ενώ όλοι βγαίνουν έξω τρομοκρατημένοι. Εμένα μου έκοψε τα φτερά και δεν με άφησε να πάω στη ζωγραφική και την άλλη. Την έγραψε σε σχολείο στο Λονδίνο να φύγει για να σπουδάσει, φωνάζει η κοπέλα, και η Μπαχάρ παλεύει να την συγκρατήσει. Μας διαλύσες τις ζωές, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Έτσι και πεθάνει η μητέρα μου, δεν πρόκειται ποτέ να σε συγχωρήσω, φωνάζει στον Τιμούρ. Στο μεταξύ ο Ευρέν κάνει εξετάσεις και ανακαλύπτει πως είναι και εκείνος σύμβατος δότης και έτσι προσφέρεται να σώσει την Μπαχάρ. Παράλληλα ο Τιμούρ μαθαίνει πως ο Ευρέν είναι ο Αλή, ο παιδικός του φίλος, του οποίου την αγγείο αδερφή του σκότωσε η νευρά, ρίχνοντας την από τις σκάλες. Οι δύο άντρες έρχονται ξανά σε ρήξη, όταν ο Τιμούρ τον κατηγορεί πως γύρισε για να εκδικηθεί, ενώ διαφωνούν στο ποιος θα γίνει δότης. Η Μπαχάρ τους φωνάζει, η δική μου γνώμη μετράει, ή αποφασίζετε εσείς για τη ζωή μου. Δεν θέλω κανένα σας να γίνει δότης, παρατήστε με. Στη συνέχεια εξηγεί στον Ευρέν, σε εμπιστεύομαι σαν γιατρό μου, και γι' αυτό δεν θέλω να γίνεις δότης. Θέλω να παραμείνεις ο γιατρός μου. Αργότερα ο Τιμούρ πάει να βρει την Μπαχάρ με τα χαρτιά του διαζυγίου. Θα σου δώσω το διαζύγιο τελικά και ό,τι άλλο θέλεις αρκεί να με αφήσεις να γίνω δότης. Μετανιώσα για όσα σου έκανα, άφησε με να κάνω μια φορά κάτι καλό για εσένα και τα παιδιά μας. Εκείνη συγκινείται, δέχεται και αγκαλιάζονται, ενώ όλη η οικογένεια είναι ευτυχισμένη. Η μεγάλη μέρα έχει πια φτάσει και η αγωνία για όλους είναι στα ύψη. Η μια ομάδα χειρουργών αναλαμβάνει τον Τιμούρ με επικεφαλή τον Ευρέν και βοηθό του τον Αζίζ και η άλλη ομάδα την Μπαχάρ. Πρέπει όλα να γίνουν στο χρόνο τους. Μόνο που μια ανάποδη αλλάζει όλα τα δεδομένα. Ο Τιμούρ παθαίνει ανακοπή πριν προλάβει ο Ευρέν να πάρει εμφύτευμα για την Μπαχάρ, ενώ την Μπαχάρ την έχουν ήδη ανοίξει και έχουν αφαιρέσει το άρρωστο κομμάτι της. Πρέπει άμεσα όμως να της κάνουν την μεταμόσχευση καθώς αιμορραγία σταμάτητα και κινδυνεύει να πέσει σε κόμμα. Ενώ ο Ευρέν προσπαθεί να επαναφέρει στη ζωή τον Τιμούρ, ο Αζίζ μιλάει στον πατέρα του και τον παρακαλάει να μην πεθάνει. Τα μηχανήματα όμως δείχνουν πως σταμάτησαν να λειτουργούν τα ζωτικά του όργανα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.